Χαίρετε! Ονομάζομαι Στέλιος Πανταζής, είμαι γιατρός εξειδικευμένος στην ιατρική διατροφολογία και στις διαταραχές του μεταβολισμού και σήμερα θα ήθελα να δούμε τη σχέση της διαλυματικής νηστείας ή χρονοορισμένης σύντησης με την κετογονική διατροφή ή διατροφή κέτο. Επίσης, θα αναφερθώ στα πειράματά μου με τις εξωγενείς κετώνες, δηλαδή με ποτά που περιέχουν κετώνες και συστήνονται για μείωση της όρεξης. Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο, έχει πολύ ενδιαφέρον και διδάγματα πέρα από την κετογονική διατροφή και τα διάφορα πρωτόκολλα νηστείας. Το θέμα μου προτάθηκε στα σχόλια ενός βίντεο σχετικά με τη διαλυματική νηστεία που είχα παρουσιάσει στο παρελθόν και θεώρησα ότι είναι καλή ευκαιρία να το προσεγγίσω. Αρχικά να ξεκαθαρίσω ότι η διαλυματική νηστεία και η κετογονική διατροφή δεν έχουν καμιά σχέση, καμιά απολύτως. Είναι όμως λογικό να αναρωτηθείτε, αφού δεν έχω καμιά σχέση, γιατί τσακούμε τόσο συχνά μαζί. Ας δούμε γιατί. Αρχικά να πω ότι τόσο η διαλυματική νηστεία ή η χρονοορισμένη σύντηση και η παρατεταμένη νηστεία εστιάζουν αποκλειστικά στο πότε τρώμε και όχι στο τι τρώμε. Όταν κάποιος λέει ότι κάνει διαλυματική νηστεία ή κάτι παρόμοιο, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι τρώει. Καταλαβαίνω μόνο ότι κάποιες ώρες ή κάποιες μέρες δεν τρώει καθόλου ή δεν τρώει όσο τρώει συνήθως. Αυτά. Από την άλλη, κετογονική διατροφή ή διατροφή κέτο στοχεύει στην παραγωγή κετονών, με αυξημένη κατανάλωση λιπαρών στη διατροφή, δηλαδή μια διατροφή που το 75-80% των θερμιδών προέρχεται από λίπη και έλαια. Πέρα από αυτό, πάλι δεν μας δίνει και πολλές πληροφορίες. Μπορεί η διατροφή αυτή να είναι με πολύ κρέας ή χωρίς καθόλου κρέας, με πολλά τυριά ή ακόμα και χωρίς καθόλου τυριά. Επίσης, μπορεί να στηρίζεται σε υπέροχες σαλάτες με πολύ λάδι, πράγμα που την κάνει υγιεινή, ή να στηρίζεται σε αλαντικά που, όπως έχουμε πει αρκετές φορές, θεωρούνται καρκινογόνα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Άρα, πάλι δεν έχουμε πολλά στοιχεία για το τι τρώει τελικά αυτός που ακολουθεί μια τέτοια διατροφή. Το μόνο που συνδέει όλες αυτές τις διατροφές είναι ότι έχουν στόχο την παραγωγή κετονών από το σώμα. Πώς βρέθηκαν όμως αυτά μαζί? Η απάντηση είναι ότι αρκετοί που ακολουθούν κάποια πρωτόκολλα νηστείας θεωρούν ότι οι κετώνες που παράγονται από την κετογονική διατροφή μειώνουν την πείνα τους και κάνει την τήρηση της νηστείας πιο εύκολη. Υπάρχουν μάλιστα κάποιες μελέτες που δείχνουν ότι ακόμα και αν κάποιος λάβει κετώνες σε ποτό, χωρίς να τις έχει παράξει στο σώμα του, πάλι μειώνεται η όρεξη. Όπως επίσης παρατηρείται και μείωση της ορμόνης γρελίνης, μιας ορμόνης που όταν αυξάνεται, αυξάνεται μαζί της και η όρεξη. Πριν όμως ενθουσιαστείτε και αρχίσετε να παραγγέλνετε ποτά με κετώνες, θα ήθελα να σας θυμίσω ότι η γκρελίνη είναι μόλις μία από τις 400 διαφορετικές ορμόνες που ρυθμίζουν την όρεξη. Άρα μπορεί να μην αρκεί ο περιορισμός της για να δείτε επίδραση στην όρεξή σας. Επίσης, αυτές οι μελέτες μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί μόνο από ερευνητές που σχετίζονται με τέτοια ποτά. Άρα ενδέχεται να θέλετε να περιμένετε να δείτε τέτοιες μελέτες και από ερευνητές που δεν βγάζουν χρήματα από την εμπορία αυτών των ποτών. Αν αποφασίσετε να δοκιμάσετε την τύχη σας με τις κετώνες, μην πάρετε κετώνες σε σκόνη γιατί έχουν απέσια γεύση και πραγματικά δεν καταπίνονται με κανένα τρόπο. Υπάρχουν όμως κετώνες σε μορφή ελαίου που καταπίνεται αρκετά εύκολα. Είναι σαν να πίνεις λάδι χωρίς γεύση. Εγώ, ως καπανέας της διατροφής, έχω δοκιμάσει κετώνες. Αρχικά έκανα το λάθος να πάρω σε σκόνη, αλλά δεν βρήκα κανέναν τρόπο να καταναλώσω παρά ελάχιστη ποσότητα και πέταξα σχεδόν όλη την ποσότητα που είχα πάρει στα σκουπίδια. Δεν μπόρεσα να αξιολογήσω αν έχει επίδραση στην όρεξή μου, γιατί η εμπειρία ήταν τόσο δυσάρεστη που το μόνο που μου έμεινε ήταν πόσο άσχημη γεύση είχε αυτό το πράγμα. Μετά από μερικά χρόνια αποφάσισα να ξαναδοκιμάσω με κετώνες σε μορφή ελαίου, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είδα κάποια σημαντική μείωση της όρεξής μου. Δεν είδα και κάτι άλλο γενικά, οπότε είναι δύσκολο να τη συστήσω για κάτι. Όπως όλα όμως, καταλαβαίνω ότι αυτά τα ποτά με κετώνες μπορεί να ταιριάζουν σε κάποιους και πραγματικά να τους βοηθούν. Για μένα μέχρι τώρα παραμένουν σε μια προσπάθεια κάποιων ανθρώπων να βγάλουν χρήματα από κάτι που εν γενώσει είναι δύσκολο, δηλαδή την νηστεία. Είμαι όμως ανοιχτόμυαλος και περιμένω περισσότερες μελέτες, όπως πάντα. Αν βρήκατε το θέμα ενδιαφέρον, σας παρακαλώ να πατήσετε το κουμπί μου αρέσει, να το μοιραστείτε με άτομα που θα το βρουν ενδιαφέρον και να γραφτείτε στο κανάλι για να σας ενημερώνουμε για μελλοντικά θέματα. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σχόλια για να ζητήσετε να παρουσιάσουμε ένα θέμα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.